Χασιώτη, η ιστορία σας στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με μια διαμάχη μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα μας πείτε τι έγινε για να μάθουμε κι εμείς γιατί προέκυψε αυτή η διαμάχη. Θα ξεκινήσω ως εξής. Ήμουν 18 χρονών. Μόλις τελείωσα το 4ο γυμνάσιο. Υπήρχε κάποιος Νικηφόρος Τσαρπανάς που οι παλιοί πρέπει να θυμούνται και το θεωρώ απαραίτητο, θα έλεγα, στους ανθρώπους αυτοί οι οποίοι έχουν χτίσει αυτό το πράγμα, όχι να μην τους αναφέρουν, αλλά σε καθημερινή βάση να τους αναφέρουν. Δεν ξεχνούνται αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και εσάς. Και θα σας πω ακριβώς αυτό που είδα τώρα, αυτό το μισάωρο, και πραγματικά συγκινούμενο. Η προσφορά μου ήταν πολλά χρόνια σαν παίχτης. Και συνεχεία, μετά που κάναμε και τη μεγάλη ομάδα, και η ομάδα μας πώς ξεκίνησε. Όταν με κάνανε μία μεταγραφή που επρόκειτο να γίνει, με κάλεσαν να πάω σε ένα πρακτορείο που θα παίζανε ένα φιλικό παιχνίδι στην Ξάνθη για να με δοκιμάσουν. Εγώ από τη χαρά μου, αντιλαμβάνεσαι, έβαλα τη μανούλα μου τη συγχωρεμένη, πλημμένα όλα, καλτσάκια αυτά, και πήγα στο πρακτορείο. Και την ώρα που πήγα στο πρακτορείο, έρχεται ένας παράγων του ΠΑΟΚ, ο οποίος μου λέει, εσύ ποιος είσαι. Και λέω, είμαι ο Χασιώτης, ο οποίος με καλέσατε για να με δοκιμάσετε στο παιχνίδι που θα παίξουμε το φιλικό αυτό στην Ξάνθη. Όχι, λέει, το λεωφορείο δεν έχει θέση. Αντιλαμβάνεσαι την πίκρα την οποία ένιωσα εγώ εκείνη τη στιγμή. Με πήραν τα κλάματα και πήγα με τα πόδια από την πλατεία Μεταξά, τότε ήταν τέτρινα τα χρόνια, στη Νεάπολη. Όταν με είδαν οι φίλοι μου και οι συμπαίκτη μου, γιατί έπαιζα στην Ένωση Νεαπόλεως και είχαμε βγει Β' Εθνική, και η διοίκηση, όλοι ήταν παοξίδες, θέλανε μόνο στον ΠΑΟΚ να πάω. Και το ξέρα, και εγώ ήμουν παοξάκι. Ένιωσα, ίσως από τις λίγες φορές, αυτή την πικρία. Και λέω, θα πάω στον Άρη. Πραγματικά πήγα και έκανα μία προπόνηση στον Άρη. Με προπονητή τον κάποιον Αγγελάκη, γνωστός. Ο γιος του διατέλεσε και διαιτητής. Μου είπαν να υπογράψω. Τότε υπήρχαν μια υπογραφή και ήταν τελειωμένη η ιστορία. Δεν υπήρχαν ούτε μεταγραφές ούτε τίποτα. Όταν υπέγραψα χωρίς να έχω την διάθεση και την όρεξη, πιο μπροστά έπρεπε να παίξουμε ένα φιλικό με τον ΠΑΟΚ και είναι στο γήπεδο του Συντριβανίου, στο Συντριβάνι. Όταν με είδαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ποιος είμαι και πώς έπαιξα, σου λέει, αυτό τον παίχτη θα χάσουμε. Και βγαίνοντας, όταν τελείωσε το μάτς, χάσαμε 1-0 σαν Άρης. Δεν είχα καμία διάθεση να μείνω και στον Άρη. Βγήκα έξω και ήρθε ο Τσίντογλου, τον οποίο έχει βραβεύσει, ο Νότης, και μου λέει, ρε Γκαρδάση, ήταν πάντα πειραχτήρι, βρήκες ομάδα να πας. Λέω, αφού ήρθα σε εσάς και με διώξατε. Μόλις άκουσα έτσι ο Νότης, δεν ξέρω ποιον ειδοποίησε, ήρθε, με πήρε, με πήγε στο σπίτι, είχα χτυπήσει κιόλας. Με πήγε στο σπίτι και συγκεκριμένα με κάποιος Τασκονίδης, ήταν έφορας στον ΠΑΟΚ. Τα θυμάμαι, ρε κορίτσι μου, και πραγματικά είναι ολόκληρο βιβλίο. Και μου λέει, αύριο το πρωί θα έρθω, λέει, να σε πάρω, να σε πάω κάπου. Και με πήρε και με πήγε στη Λάρισα 3 μέρες στο ξενοδοχείο κλεισμένος. Εν τω μεταξύ, η υπογραφή που είχα βάλει
Είχα βάλει υπογραφή. Υπήρχε κάποιος Γιορδάνης, παοξίδες αυτή τρελή, πήγαν, σπάσαν την πόρτα της Εψημή, πήραν το δελτίο, το βρήκαν και το ασκήσανε. Και εγώ υπέγραψα πλέον στον ΠΑΟΚ. Από εκείνη τη στιγμή, Νένα, δεν κρύβω να σου πω ότι για μένα ήταν το κάτι άλλο. Όλα τα χρόνια, όλη μου η αγάπη, όλη μου αυτή, ζούσα και ενέπνευα με αυτή την ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ. Όταν ήρθατε, πώς λειτουργούσαν τα πράγματα? Ξεκινήσατε στο... τότε παίζατε στο γήπεδο στο Τριβάνι. Ναι. Τι συνθήκες επικρατούσαν εκεί? Ναι, ένα 7 ποδοσφαιριστές, 7 μεταγραφές είχαν κάνει η τότε η διοίκηση με πρόεδρο του Χαραλαμπίδη. Αυτά είναι γραμμένα στα βιβλία και έκανε 7 μεταγραφές. Να αναφέρω τα ονόματα των παικτών. Εγώ, ο Αντώνης ο Κεμανίδης, ο Πετρίδης, ο Πρόγιος, ο Κουρκίδης. Ο Γεντζής ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν ερχότανε γιατί όλο 4 έχανε ο ΠΑΟΚ από τον Άρη και από διάφορες άλλες ομάδες. Κάποια αποτελέσματα. Όταν ήρθαμε εμείς, άλλαξε το σκηνικό. Το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε ήταν με τον Άρη, μέσα στο Συντριβάνι, άρχισε το πρωτάθλημα και ο Άρης είχε πολύ καλή ομάδα και είχε πάρει κάποιον καλλιοτζή από την Ξάφη. Με τουρκική αυτή είχε και έγινε χαμός στο Συντριβάνι. Τότε δεν υπήρχαν αυτά τα χρόνια που δεν πηγαίνανε φίλαθλοι. Παοξίδες, Αριανοί, Ηρακλειδείς, Απολωνιστές κλπ. Οι φίλαθλοι και οι οπαδοί πηγαίνανε μαζί. Δεν υπήρχαν αυτά τα επεισόδια και τα... Αποτέλεσμα, το πρώτο παιχνίδι κερδίσαμε 4-1 τον Άρη. Και πήγα εγώ, γιατί τα αποδυτήρια ήταν δίπλα-δίπλα και σου λέω, από τώρα θα τρώτε και τα γκολ, θα τρώτε και ξύλο. Από τότε άλλαξε τελείως το σκηνικό, έχαναν και πήραμε 4 φορές πήραμε το πρωτάθλημα Βορειοελλάδος, στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο σήμαινε, πήραμε και το επαμευόμενο κύπελο του Δήμου, ο οποίος εάν επί μία συνεχόμενη τριετία έβγαινε πρωταθλητής, έπαιρνε σε αυτό το κύπελο. Προπονητής ποιος ήταν? Προπονητής ήταν ο Νίκος ο Πάγκαλος, ο οποίος ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ένας που σαγκάλιαζε και έδειχνε την αγάπη του σαν να ήμασταν τα παιδιά του. Κάθε Δευτέρα, μετά από ένα παιχνίδι, μας καλούσε, πηγαίναμε σε ένα, το γήπεδο τώρα του Συντριβάνι, ένα γραφιάκι, αυτά. Μας έπαιρνε μπουγάτσες, όλοι οι παίχτες ήμασταν μια οικογένεια. Από τότε άρχισε να δημιουργείται ο ΠΑΟΚ. Από τότε έγιναν αυτοί οι φίλαθλοι, η νεότερη γενιά από εμάς, οι οποίοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ήταν άλλο πράγμα. Από μικρά παιδιά, μπορώ να σου πω, ερχόντουσαν, μπάρμπα βάλε και μέρα μέσα, μπάρμπα βάλε και μέρα μέσα. Και αυτά όλα έγιναν, αυτά τα παουξάκια και αυτοί οι παουξίδες που είναι σήμερα. Στο Συντριβάνι πώς ήταν, στο γήπεδο? Πώς? Στο γήπεδο που ήταν στο Συντριβάνι. Χώροι, πού κάνατε μπάνιο, πού ετοιμαζόσασταν? Ναι, πηγαίναμε, κοίταξε, μόνο μια Κυριακή βρισκόμασταν, δηλαδή δεν είχαμε αποστολή ξενοδοχεία και τέτοια έξοδα, ξεχάστε τα αυτά, μόνο όταν παίζαμε έξω, εκτός. Μας πηγαίνανε την Κυριακή το πρωί. Στο Στρατή, μη είσαι μικρή, δεν τα θυμάσαι αυτά τα ονόματα, ένα από τα καλύτερα ρεστοράν και συγκεκριμένα ήταν και σερβιτόρος ο μπαμπάς του Γιώργου, του Κούδα, Μπαρμπαγιάννης, Παοξής. Πηγαίναμε εκεί όλοι μαζί, πρέπει να έχει μία φωτογραφία, θα σου τη δείξω, που είμαστε όλοι ντυμένοι με κοστούμια, με γραβάτες, και κάναμε τον περίπατο, ερχόμασταν, πηγαίναμε στο Συντριβάνι, παίζαμε, κερδίζαμε και τη Δευτέρα το πρωί ήμασταν πάλι αγκαλιά όλοι μαζί.
Και από το Συντριβάνι γίνεται η μεταφορά και έρχεστε όλοι στην Τούμπα το 1959. Ζητήσαμε, θα το πω... Πώς σας φάνηκε η αλλαγή, ναι, πώς ήταν ζητήσαμε να μου από τη διοίκηση, επί Δημάδη, σχολεμένος ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος της Εμπορικής Τραπέζης, δικηγόρος. Και σαν πρόεδρος που ήταν στον ΠΑΟΚ, εμένα βάζανε οι παίχτες όλοι να πάω. Γιατί είχαν μια ιδιαίτερη συμπάθεια, προφανώς όλους τους αγαπούσαν, αλλά εμένα επειδή ήμουνα, τα έδινα όλα μέσα στο γήπεδο. Εάν υπήρχε το 10, κάτω από το 7 δεν έπεφταν ένα. Έχει μεγάλη σημασία η προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, αγωνιστικός, σκληρός, δυνατός. Τραβούσαμε και γραμμή, θα σου πω εγώ τώρα με τον Ολυμπιακό. Και λέγαμε ή η μπάλα ή ο παίχτης. Και τα δύο απαγορευόντουσαν να περάσουν. Όταν ήρθαμε εδώ, πέφταμε στο γήπεδο εκεί με κάρβουνα και ματώναμε συνέχεια. Και το ψαλίδι αυτό είναι με τον Ηλία τον Ιφαντή, θα το δεις. Να το δεις στην πράξη και θα ήθελα πάρα πολύ να το κρατήσεις και θα σου δείξω και μία άλλη φωτογραφία που παίξαμε μεικτή Θεσσαλονίκης με τον... όχι την Μπάγερ, Μπαρτσελώνα. 2-1 που ήμουν αρχηγός σε αυτή την ομάδα και κλαίγαμε γιατί η Θεσσαλονίκη εκπροσωπούσε εκείνη τη στιγμή ό,τι καλύτερο είχε από το ποδόσφαιρο. Ερχόμενος εδώ πλέον, όταν είδαμε αυτό το χόρτο, αυτή την ομορφιά, πέφταμε με το κεφάλι ένα, σαν θα ρίξει και πέφταμε στη θάλασσα. Πέφταμε εκεί και ματώναμε, σχιζόμασταν. Εν πάση περιπτώσει, καταλήξαμε ένα ΠΑΟΚ να δημιουργηθεί με τη νέα ομάδα. Αυτό που είχα προαναφέρει, ότι διώξαν τον Χόρβατ και ανέλαβα εγώ αυτή την ομάδα που βλέπεις. Με Κούδα, Παρίδη και λοιπά, Αποστολίδης και λοιπά. Πείτε μου έναν αγώνα που δεν θα ξεχάσετε και από το γήπεδο του Συντριβανίου και από το γήπεδο της Τούμπας. Χάναμε 2-0. Με ΑΕΚ. Το κάναμε 3-2. Η επόμενη Κυριακή ήταν 2 συνεχόμενα παιχνίδια μέσα στην Τούμπα. Με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός με Δωμάζο μέσα, με Αντωνιάδηδες κλπ. Χάναμε πάλι 2-0. Το κάναμε 3-2. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα παίχτη τον Ανδρέα τον Παπαμανουήλ. Δεν μπορεί να τα ξέρεις αυτά, ούτε να θυμάσαι αυτά τα ονόματα. Και το ρώτησαν όταν βγήκε από το γήπεδο εδώ της Τούμπας. Ρε Ανδρέα, λέει, τι κάνατε. Λέει, το ίδιο έργο παίχτηκε στην Τούμπα το 3-2. Δηλαδή, αυτά μείνανε στη μνήμη μου από την άποψη ότι χάναμε 2-0. Ήτανε κάποια παιχνίδια τα οποία τα παίρναμε τη χρονιά τώρα και σαν προπονητής ένιωσα μεγάλες χαρές. Το πρώτο κύπελο που πήραμε με τον Παναθηναϊκό μέσα στο γήπεδο του Καραϊσκάκη. Η πρόκριση που πήραμε με τους Πολωνούς, με τη Λεύσκη, παιχνίδια και χάσαμε βέβαια με τη Μίλαν το 3-1, συγγνώμη, μέσα στην Ιταλία. Αυτά ήταν παιχνίδια που έχουν μείνει στην ψυχή μου μέσα. Δεν ξεχνάω. Είναι σαν να τα βλέπω σε έργο. Με ποιον συμπαίκτη σας ήσασταν πιο κοντά? Με ποιον συμπαίκτη σας ήσασταν πιο κοντά? Πιο δεμένη. Ήσασταν πιο δεμένη. Μια οικογένεια ήμασταν. Δεν ξεχωρίσαμε. Το πιο πειραχτήρι ποιος ήτανε? Ο Τσίντογλου. Ω, μπα. Εμένα με έλεγε, ρε Κουτσαβάκη από την Νεάπολη. Φαγώθηκε από την Νεάπολη. Κύριε Χασιώτη, τώρα, εν όψη και του αγώνα με τον Ολυμπιακό, πείτε μας ένα παιχνίδι με ενάντια στον Ολυμπιακό που δεν θα ξεχάσετε. Ναι, να μου, θα σου πω ότι, όπως είπα, στο Συντριβάνι ποτέ δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ποτέ δεν μας κέρδισε ο Ολυμπιακός. Με παίχτες, μπορώ να σου πω, πάρα πολύ καλός.
αλλά είχαμε αυτό το πάθος και θέλαμε να τον κερδίσουμε και τον κερδίζαμε και όλες τις αθηναϊκές ομάδες. Δεν θέλω, δηλαδή θα μπορούσα να μιλάω για αυτήν την ομάδα, για αυτόν τον ΠΑΟΚ, για αυτά όλα που έχω κάνει ποδοσφαιρικά κλπ. Μέρες. Στεναχωριέμαι για τον ΠΑΟΚ. Όλοι με ρωτούν, ιδιαίτερα οι παλιοί. Δηλαδή και ορισμένοι νεότεροι, διότι διατέλεσα σαν βοηθός και σαν διευθυντής της ομάδας κλπ. Κλπ. Μέχρι το 90 τόσο. 98, 97, με ο Μάκης, ο Βουλινός, ήρθε ο Πατατούδης και χάλασε η συνταγή. Εκεί πουλήσε την ομάδα. Και με βρίσκουν στο δρόμο. Και θα σου πω ένα τελευταίο. Και δεν έχω εγώ άλλο τίποτα να απαντήσω, εκτός αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση. Μ' είχαν κάνει μια εκπομπή στο Μέγα, ο Χατζηνικολάου. Και μου λέει, κύριε Χασιώτη, τι ζηλεύετε, λέει, από τα νέα παιδιά αυτά. Λέω, τίποτα. Λέει, είναι δυνατόν. Μεγάλα συμβόλαια. Πριν, αυτό, συμπεριφορά. Κύριε Χατζηνικολάου, όλα τα χρόνια που έχω παίξει εγώ, βγαίνω, λέω, στην παραλία ή περπατάω στην Τζιμισκή και βρίσκω, λέω, 20-25 ανθρώπους, με αγκαλιάζουν, με φιλάνε. Καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, Γιώργο. Τι κάνεις, Γιώργα, ρε. Αυτό δεν αγοράζεται με τίποτα. Και σήμερα χαίρομαι που είμαι ΠΑΟΚΣΗΣ, που έμεινα ΠΑΟΚΣΗΣ και θα παραμείνω ΠΑΟΚΣΗΣ.